εδώ και περίπου 1,5 μήνα να ετοιμάσει μια συνολική πρόταση, ένα τεχνικό δελτίο δηλαδή, με τεχνική περιγραφή όλων των ελλείψεων τα οποία υπάρχουν και έχουμε δεσμευτεί ότι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ένα τέτοιο ποσό με την περίπτωση του 1 εκατομμυρίου ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ιδίων πόρων του Υπουργείου Υγείας. Η μελέτη είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Πάνε να μπλέξουν εκεί με κάτι διαδικαστικά και να μην γίνουν εκεί περιφέρειες στο Ηράκλειο, η συνήθις κατάσταση του δημόσιου συστήματος. Αλλά νομίζω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε το σύνολο της μελέτης και το τελικό ύψος της χρηματοδότησης, το οποίο θα μας ζητηθεί, που σε αυτή τη φάση για το 2018 μπορεί να είναι στο ύψος το οποίο ανέφερα πριν. Έχουμε δεσμεύσει τέτοια κονδύλια, διότι φέτος, επειδή απορροφήσαμε πέρυσι ένα πολύ μεγάλο μέρος, το σύνολο δηλαδή, έχουμε ήδη 20 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή που αφορά το Υπουργείο Υγείας. Ήδη έχουμε δεσμεύσει 9 εκατομμύρια ευρώ και περιμένουμε την ολοκλήρωση των μελετών σε πολλά νοσοκομεία της χώρας για να εντάξουμε και τα υπόλοιπα. Και υπάρχει δέσμευση ότι θα δοθούν και άλλα χρήματα στο βαθμό που στο πρώτο εξάμεινο καταφέρουμε να τα προωθήσουμε. Εγώ συμπληρωματικά σε αυτήν την κουβέντα θέλω να συμπληρώσω μια κουβέντα μόνο, ένα νούμερο, το οποίο δείχνει κάποια πράγματα. Πριν από ένα μήνα εγκαινιάσαμε τη στόμη στο χώρο του Παλιού Νοσοκομείου και του Υγείας Χανίου. Λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά, και αυτό είναι δείγμα της ανάγκης που υπήρχε, σας ανακοινώνουμε σήμερα επίσημα ότι στις δύο τόμοι, την πρώτη και δεύτερη τόμη Χανίων, έχουν γραφτεί μέσα στο χρονικό διάστημα του ενός μήνα 5.720 χανιώτες. Εγγράφηκαν στους καταλόγους ότι εκεί είναι ο οικογενειακός τους γιατρός, θα τους παρακολουθεί, θα τους γράψει τα φάρμακα, θα προάγει την υγεία τους, θα τους παρακολουθεί στα προβλήματά τους κτλ. Που μόνο αυτό το νούμερο, ας πούμε, δείχνει την ανάγκη που υπήρχε και εδώ στην κοινωνία, προκειμένου να υπάρξει μια τέτοια δομή πρωτοβάθμιας περίθαλψης στον αστικό ιστό της πόλης. Και θα προχωρήσουμε και στις άλλες δύο πολύ σύντομα.